Εσένα δεν σου απίφθινε κάποιος το λόγο δουλικό. Συγγνώμη, να το ξαναπάμε, γιατί το χάσα όλο. Θέλει λίγο να έρθει εγώ. Εσένα δεν σου απίφθινε κανείς το λόγο δουλικό. Κι άλλα διαβάζω και άλλα γράφω. Κανείς. Το κανείς ήταν ωραίο, το κανείς ήταν, ναι, ήταν ωραία αλλαγή, ίσως ήταν καλύτερο από το κάποιος. Το κανείς είναι πιο, ναι, ωραίο. Ως, ως λέξη εννοείς. Σαν ροή, ναι. Σαν τρόπος όμως ίσως θέλει λίγο πιο snappy, πιο... Πιο απότομα. Λίγο πιο snobby. Αυτό, λίγο, πιο snobby και πιο snappy. Απευθύνεσαι σε δουλικό αυτή τη. Και είσαι φαναριώτης, είσαι λεφτάς. Εσένα δεν σου απίφθινε κανείς το λόγο δουλικό. Ξέρει η κυρία σου πόσο γλωσσού είσαι και συνεχίζεις να με κοιτάς τα μάτια με θράσος. Η κυρία είναι αυτή που με έμαθε να μην χαμηλώνω το βλέμμα όταν κάποιος με προσβάλλει. Η απόδειξη ότι στη Γαλλία το έχουν παρακάνει με το φιλελευθερισμό. Αφήστε τη να μιλήσει. Πλάσμα του Θεού είναι κι αυτή, τι κι αν είναι δούλα. Τέλος πάντων, ποιος ο λόγος να αναφέρω κάτι τόσο ασήμαντο. Πιστεύετε ότι δεν έχω καταλάβει πως κανείς από τους τρεις μας δεν βρίσκεται εδώ σαν μάρτυρας, αλλά ότι είμαστε όλοι ύποπτοι. Ναι, ακόμα κι εσύ μικρή πλήστρα. Θα έρθει και η σειρά σου. Τι νόμισες? Σε φώναξε για να του πεις την ιστορία με τον κακό φαναριώτη που ύβρισε την κυρά σου. Τα άσπασε. Ήταν πολύ καλά. Τα άσπασε. Αυτός ο διάλογος ήταν Παναγία μου. Πρέπει να τα κάνουμε και τέτοια, να βάλουμε και κακό. Να το κάνουμε μεξικάνικο.